Τι γίνεται εδώ σήμερα, πείτε μου τι διεργασίες γίνονται στο άγαλμα του Λεωνίδα. Σήμερα κάνουμε συντήρηση στο άγαλμα του Λεωνίδα, το οποίο έχει τοποθετηθεί το 68 στην πλατεία αυτή. Λοιπόν, είναι ένα γλυπτό μνημείο, το οποίο αντιπροσωπεύει τους Έλληνες. Προσπαθώ να το επαναφέρω στην πραγματική του, την αρχική του κατάσταση που βρισκόταν. Είναι δύσκολο έργο, πάρα πολύ ωραίο έργο, είναι του Φαλιρέα, του Αϊμνήσου, λείπει. Πιστεύω ότι θα κάνω μερικές μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, για να το έχουν και να το θαυμάζουν οι Σπαρτιάτες πάλι όπως ήταν καινούριο. Στην ουσία τι βγάζουμε πάνω, τις ακαθαρσίες, τη σγουριά, τι? Στην ουσία βγάζουμε όλα τα οξέα που δημιουργεί ο Μπρούτσος, ο οποίος είναι μίξη με ορί χαλκός, είναι χαλκός με κασίτερο. Αυτά τα οξέα, παιδί, είναι σφογγώδη μέταλλο, δημιουργεί από μόνο του με τον καιρό οξέα, απορροφάει νερό ή υγρασίες ή διάφορα άλλα στοιχεία από την ατμόσφαιρα και βγάζει την πράσινη ύλη αυτή που βλέπουμε. Ένα έργο πρασινίζει από αυτό ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Άλλο χρώμα παίρνει όταν είναι κοντά στη θάλασσα, άλλο όταν είναι σε βουνό, άλλο όταν είναι υποσκέπη. Αλλάζουν τα χρώματά του. Λοιπόν, αυτό ήταν εκτεθειμένο από το 68 στην πλατεία αυτή. Δεν έχει αλμύρες δίπλα και θαλασσινό αεράκι και αυτά, αλλά έχει τη φυσική του φθορά. Είναι πόσα χρόνια, είναι 50 χρόνια και. Λοιπόν, αυτό το καθαρίζουμε. Το καίμε πρώτα για να φύγουν τα μύκητες και μετά αρχίζει μια διαδικασία η οποία είναι. Έχει μεράκι, είναι χρονοβόρα και ακριβά τα υλικά ώστε να το επαναφέρεις όπως είναι. Και πολύ κόπο. Του Δήμου Σπάρτης, τον κύριο Αποστολάκο, μου έκανε πρόταση να δούμε πόσο περίπου πάνω κάτω θα και πότε θα μπορούσαμε να φτιάξουμε όλα τα μπρούτζινα έργα που υπάρχουν εδώ στο Δήμο. Όμως εγώ σκέφτηκα μήπως επειδή ο Δήμος τα οικονομικά του είναι λίγο αυτή τη στιγμή λίγο δύσκολο να μπορέσει να αναλάβει αυτό το έργο, προτίμησα να βρω κάποιον ιδιώτη να αναλάβει τα έξοδα και φυσικά δέχτηκαν αυτοί οι ιδιώτες, δέχτηκαν με αποτέλεσμα ο Δήμος συμβάλλει στη διαμονή μου, συμβάλλει στη διατροφή μου, πόσο καιρό κάτσω εδώ, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες μέχρι να τελειώσουν τα έργα αυτά. Και ο ιδιώτης τα έξοδα των υλικών και όλων αυτών της εργασίας που γίνεται. Άρα είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία στην ουσία. Με συνεργασία με το Δήμο. Ακριβώς. Δηλαδή ο κ. Αποστολάκος είχε την ιδέα να φτιάξουμε όλες τις πλατείες, να γίνουν όλα αυτά. Συνεργάστηκε ο Δήμαρχος, ο κ. Λιώτης, είπανε το ναι, το συμβούλιο, όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα, για να μην επιβαρύνω το Δήμο οικονομικά, βρήκα κάποιο ιδιώτη και ανέλαβε. Τοπικός είναι αυτός, δεν θέλω. Ανώνυμος φυσικά. Ποια άλλα έργα θα γίνουν? Γίνανε. Καθαρίστηκε ο Λυκούργος, καθαρίστηκε ο Παλαιολόγος, η προτομή στο δικαστήριο απ' έξω, η μεγάλη προτομή. Και όλες οι προτομές στις πλατείες, οι χάλκινες, οι οριχάλκινες προτομές που υπάρχουν. Και φυσικά και ο Λεωνίδας, ο οποίος είναι και αυτός ένας σύμβολος.